Ναι, βέβαια. Δεν θα κλείσει μήπω έχουμε και εθνικέ εκλογέ μαζί το Μάιο. Βεβαίω. Η πεποίθησή μου είναι ότι δεν θα έχουμε εθνικέ εκλογέ. Ε, Ω στόχο το λέτε πολιτικό ή ότι έχετε αυτή την ενημέρωση. Αυτή είναι η πεποίθησή ότι... μου. Ναι. Σας λέω. Το έχετε αποκλείσει δηλαδή το γεγονό των πολλαπλών εκλογών. Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανεί να αποκλείει τίποτα. Ε, πλην όμω η εκτίμησή μου είναι ότι. Χρειάζεται, είναι εντελώ, δηλαδή συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό, ότι είναι εντελώ απαραίτητο ο χρόνο για να δουλέψουν όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και να δουλέψουν και μέσα στην κοινωνία αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες μέχρι τις εξάντληση της τετραετίας. Σας επισημαίνω ότι για την ανάπτυξη, θυμάστε που υπήρχε ένας προβληματισμός, φαίνεται ότι θα πάμε στο 2,2 ή και στο 2,4, αυτό είναι σημαντικό. Επίσης είδαμε ότι θα υπάρξει Μία έξοδος για δεκαετές ομόλογο ενδεχομένω και μέχρι τέλος Μαρτίου. Αυτά είναι τα καλά νέα σε ένα περιβάλλον διεθνές, οικονομικό και ευρωπαϊκό, λίγο αντιφατικό και αμήχανο. Ε, και ως εκ τούτου νομίζω λέτε... ότι υπάρχει το πράσινο φως. Ε, α από την οικονομία που είναι το κύριο ας πούμε, yeah. μέλημα για να προχωρήσουμε μέχρι τέλος Λέτε και ότι καλύτερα στα είναι αφήστε την οικονομία να δουλέψει μέχρι τον Οκτώβριο γιατί θα έχετε και αποτελέσματα. Βεβαίως και ο κόσμος θα αντιληφθεί κιόλας, Να σας μιλήσω ειλικρινά τις ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις. Όλοι μας θα τις κάνουμε ή θα τις κάνουν ε, στο Πάσχα, λίγο πριν, λίγο μετά αυτό θα, η, η, συνέπεια στην ελάφρυνση ή στην τακτοποίηση των οικονομικών των οικοκυριών Σωστό. θα αρχίσει αφανεί, να φαίνεται μετάλλετε εσεί. Προφανώ. Προφανώς, προφανώς. Όπω επίση ο κατώτερο μισθό, η στην τακτοποιηση των οικονομικων των οικοκυριων θα αρχισει να φαινεται μεταλλετε εσει προφανω προφανως οπω επιση ο κατωτερο μισθο η τακτοποιηση του, η άνοδο του, η σημαντική άνοδο του, αυτό το 11% που είναι περισσότερο από ό,τι στην Πορτογαλία τα δυόμιση χρόνια που έχουν δώσει τρει αυξήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι θα αρχίσει να μετράει αφού γίνει και η όποια αντιπαράθεση όταν υπάρχει και όπου υπάρχει με τους εργοδότες για να δοθεί με τις συνέπειές του τη τριετή του λοιπά, θα αρχίσει να μετράει μέσα στην οικογενειακό προπολογισμό μετά. Βέβαια, ο αντίλογο αυτό είναι ότι όποιο κάνει ευρωεκλογέ και τι χάνει έχει παράδειγμα του κ. Καραμαλή το 2009, ναι. του κ. Σαμαρά το 2014, ότι μετά δεν θα μπορείτε εύκολα να κυβερνήσετε. Δηλαδή, αν έχετε ναι. χάσει ευρωεκλογέ, μέχρι τον Οκτώβριο θα είστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ναι, χάσει εκλογέ. Σε... Αντί... <χει> αν χάσετε, δεν ξέρω. Και ο αντίλογο αυτό είναι αυτό που είπατε τώρα, κ. Σαραντάκο, ότι πρώτον ε, είναι προφανέ πω. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στο να κερδίσει και μπορεί να κερδίσει τις ε, ευρωεκλογέ ή όποια μικρή διαφορά αν υπάρχει ε, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να καλυφθεί ύστερα. Αλλά η ουσία είναι οι ευρωεκλογέ ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά που ζήσαμε εμείς οι παλαιότεροι ή οι νεότεροι ε, τι τελευταίε δεκαετίες Θα είναι <coughs> μια σκληρή. Αντιπαράθεση πολιτική πάνω στο μεγάλο κάδρο που συνηθίζω εγώ να λέω, το ευρωπαϊκό των εξελίξεων, τη σύγκρουση ανάμεσα σε προοδευτικέ, συντηρητικέ ή ακροδεξιέ δυνάμεις, Θα είναι πάνω στα διακυβεύματα τα ευρωπαϊκά που ταλανίζουν και κυριολεκτικά έχουν κινητοποιήσει την Ευρώπη για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών συσχετισμών. Δεν θα έχει καμία σχέση με χαλαρή ψήφο ή με χαλαρή αντιπαράθεση. Άρα, λοιπόν, και εφόσον θα ψηφίσει ο κόσμος και για εκλογές δημοτικές και για τα περιφερειακά και ως εκ τούτου η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη, δεν θα είναι όπως στις ευρωεκλογέ που υπήρχε αποχή πολύ μεγάλη και αδιαφορία, πιστεύω πως τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών θα είναι μια... Ε, Αδρή αποτύπωση ενός συσχετισμού δυνάμεων και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα που θα προδιαγράψει σε μεγάλο βαθμό και το τι θα γίνει στις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή με θετικό πρόσημο mm -hmm. για την αναζήτηση εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης. Πρόεδρε, Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Θα